Καλημέρα και εγώ μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα μου είναι η υποθερμία και η καρδιοπνευστική αναζωογόνηση. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός και ο στόχος είναι να μείνουν 5 πράγματα βασικά που αφορά το θέμα. Η υποθερμία μπορεί να είναι αίτιο και μπορεί να είναι και θεραπεία μετά την επίτευξη κυκλοφορίας μετά από επιτυχή κάρπα. Λοιπόν, ο αλγόριθμος του ALS. Αναγνωρίζουμε την ανακοπή, ξεκινάμε αμέσως συμπιέσεις, εκτιμούμε το ρυθμό, απεινιδώνουμε ή δεν απεινιδώνουμε ανάλογα με το ρυθμό, ξεκινάμε φάρμακα, επινεφρίνη και αγκορών σε απεινιδώσιμους ή σε μη απεινιδώσιμους μόνο επινεφρίνη. Πολύ σημαντικό και γίνεται ταυτόχρονα και γρήγορα. Αξιολογούμε και βρίσκουμε τις αναστρέψιμες αιτίες. Μία από αυτές είναι η υποθερμία. Στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ συχνή. Δεν είναι πολύ συχνή καταπνευστική ανακοπή που οφείλεται αμοιβώς σε υποθερμία. Μπορεί να συμβεί υποθερμία και καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αλλά κυρίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι πιο συχνή η υποθερμία σαν αμοιγή αιτία καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Επίσης, μετά την επίτευξη της κυκλοφορίας, μετά από επιτυχή αναζωογόνηση, υπάρχει η υποθερμία, η θεραπευτική υποθερμία, είναι όπλο στη φαρέτρα μας για τη σταθεροποίηση μετά του ασθενούς. Δηλαδή, την πρόληψη ουσιαστικά επιπλοκών μετά λόγω της παρατεταμένης ισχυμίας. Λοιπόν, τι είναι η υποθερμία? Η υποθερμία σαν ορισμός είναι η θερμοκρασία πυρήνα σώματος κάτω από 35 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία πυρήνα σώματος. Και έχει σημασία αυτό. Η ήπια υποθερμία 32 με 35, θερμοκρασία πυρήνα. Μέτρια 28 με 32. Σοβαρή κάτω από 28. Και υπάρχει, τελευταία στην βιβλιογραφία, υπάρχει και ο όρος profound hypothermia, θερμοκρασία πυρήνα κάτω από 24. Πώς μετράμε τη θερμοκρασία πυρήνα? Ουσιαστικά αυτά που έχω μαρκάρει είναι τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα. Δηλαδή, η μασχάλη, την πανική μεμβράνη, εντάξει, ορθό, ουροδόχος κίστη, οροφάριγγας, ισοφάγος και η πνευμονική αρτηρία. Γιατί έχω μαρκάρει με κόκκινα? Γιατί, όπως θα δούμε και παρακάτω, όλα τα άλλα, εκτός από τον ισοφάγο και τη μέτρηση θερμοκρασίας μέσα στους one guns, είναι μία αξιόπιστα που στην υποθερμία με καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Αναλυτικότερα, η μασχάλη έχει χαμηλή ακρίβεια στην υποθερμία. Η θερμοκρασία πυρήνα υποεκτιμάται. Την πανική μεμβράνη, χαμηλή ακρίβεια σε καρδιοπνευστική ανακοπή και υποθερμία. Η θερμοκρασία πυρήνα υποκτιμάται. Θερμοκρασία στο ορθό και στην ουροδόχο κίστη, χαμηλή ακρίβεια σε καρδιοπνευστική ανακοπή και υποθερμία. Η θερμοκρασία πυρήνα υποκτιμάται. Στον οροφάριγγα, το ίδιο. Σε καρδιοπνευστική ανακοπή γενικότερα. Η θερμοκρασία πυρήνα υποκτιμάται. Και γιατί λέμε ότι έχουν χαμηλή ακρίβεια σε καρδιοπνευστική ανακοπή και υποθερμία? Γιατί ουσιαστικά μετράμε έμεσα τη θερμοκρασία των διαφόρων περιοχών, μετράμε την αιμάτωση και η αιμάτωση κατά την ουσιαστική ανακοπή είναι εξ ορισμού χαμηλή. Στον ισοφάγο, η μέτρηση θερμοκρασία στον ισοφάγο μέσω ειδικού θερμίστορα, το οποίο δεν είναι τίποτα, θα το δούμε και μετά, είναι το gold standard. Μετράει αξιόπιστα προσεγγίζει αξιόπιστα τη θερμοκρασία πυρήνα του σώματος. Ο θερμίστορας τοποθετεί ιδανικά στο κατώτερο τριμόριο του ισοφάγου, έχει στενή συσχέτιση με τη θερμοκρασία της πνευμονικής αρτηρίας και πολύ σημαντικό για την θεραπεία, έχει ικανοποιητική ευαισθησία στην ανείχνευση αλλαγών θερμοκρασίας πυρήνα. Η πνευμονική αρτηρία γίνεται μέσα στο θερμίστορα, γίνεται σε περιβάλλον MEF, θέλει καθετήρα Swan Guns, είναι αρκετά αξιόπιστη, έχει καλή συσχέτιση τόσο με τη θερμοκρασία του πυρήνα όσο και με αλλαγές θερμοκρασία, αλλά δεν είναι ευρέως διαθέσιμη. Λοιπόν, τώρα πώς παίζει το βίντεο. All right, so now I'm going to be showing how to do an esophageal temperature probe. So first, you kind of want to measure about how far down it's going to be going, just so you can kind of get a better idea that it's placed in the right length into the esophagus. So the only obstacle that I'm going to be really feeling is going to be the actual ET tube itself. So you're going to want to go ahead and kind of lift up their jaw, and you're just going to follow the ET tube as if it's your guide, and you're going to go ahead and place and just pretty much go until you get stopped by the cuff of the ET tube itself.
Alrighty, so it's kind of stopped there, and then we'll make sure that it doesn't have any tension to it so that it correctly reads. And then I'll be showing temperature right there. And that is how you place an esophageal temperature tube, probe. Τέλος πάντων, ήταν ένα βίντεο το οποίο έδειχνε σε πρόπλασμα, σε ζώο μάλλον, πόσο εύκολα μετράμε θερμοκρασία πυρήνα μέσω ενός ειδικού καθετήρα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Απλά αρκεί να το έχεις, βάζεις το θερμίστορα, τον εσωφαγικό θερμίστορα, το κατευθύνεις με βάση που βρίσκεται το τραχιοσωλήνα σου, σταματάς εκεί που είναι το καφ, συνδέεται στο monitor και βρίσκεις πάρα πολύ απλά και πολύ εύκολα, αρκεί βέβαια να το έχεις, προσεγγίσεις τη θερμοκρασία πυρήνα. Λοιπόν, γενικά στοιχεία. Μιλάμε για την υποθερμία και την καρδιοπνευστική ανακοπή. Διαταραχές καρδιακού ρυθμού γενικότερα εμφανίζονται σε θερμοκρασία πυρήνα κάτω από 34. Σε θερμοκρασία πυρήνα κάτω από 32, ηλικιωμένοι ασθενείς και ασθενείς με συνοσηρότητες είναι για κίνδυνο για αμυγή καρδιοπνευστική ανακοπή που οφείλεται σε υποθερμία. Σε νέους, υγιείς, ενήλικες, σε θερμοκρασία πυρήνα κάτω από 30. Και από αυτούς που εμφανίζουν διαταραχές καρδιακού ρυθμού γενικότερα, ασυστολία, δηλαδή θάνατος, εμφανίζεται στους 30% των περιπτώσεων. Αυτές είναι οι γενικές αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό που μπορεί να επιφέρει υποθερμία. Οι πιο συχνές είναι παρατάσεις. Παρατάσεις του PR, παρατάσεις του QRS, παρατάσεις του QT. Επίσης συχνή είναι το ST και έχουμε και επίσης το Osborne Wave, το οποίο είναι στο τέλος του S, το κύλο προς τα πάνω. Τίποτα από αυτά δεν είναι παθογνωμονικά, ειδικά όμως το Osborne Wave θα μπορούσε να είναι χαρακτηριστικό. Αλλά τίποτα δεν έχουν υψηλή ακρίβεια, υψηλή ειδικότητα δηλαδή. Λοιπόν, εδώ είναι τα εργαστηριακά ευρήματα στην υποθερμία. Αυτό το έβαλε για να δείξω ότι τίποτα δεν είναι ειδικό. Συνήθως έχουμε μεταβολική οξείωση, αλλά όχι πάντα. Οι ηλεκτρολίτες έχουμε όλων των ειδών τις ηλεκτρολιτικές διαταραχές, μπορεί να είναι και φυσιολογική όμως. Η γλυκόζη το ίδιο. Σημαντικό αυτό, η αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη συνήθως στις καταστάσεις υποθερμίας έχουμε αιμοσυμπύκνωση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σε έναν άρρωστο, ο οποίος είναι υποθερμικός, είναι στην καρδιοπνευστική ανακοπή και βλέπουμε μια αιμοσφαιρίνη υψηλή, μπορεί να διαλάθει τις προσοχές μας ότι μπορεί να υποκρύπτει αιμορραγία. Η υποθερμία προκαλεί παγκρατίτιδα και σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να αυξημένη η λιπάση. Σημαντικό επίσης, η υποθερμία παρατείνει τους χρόνους πήξης. Άρα, σε έναν υποθερμικό άρρωστο θα έχουμε αιμορραγική διάθεση και όταν θα πάμε να τον επαναθερμάνουμε, μπορεί να κάνει διάχυτη ενδαγιακή πήξη, γιατί απελευθερώνεται ο ιστικός παράγοντας. Για τις ηλεκτροδιαγραφικές ανομαλίες τα είπαμε και τα ευρήματα από την ακτινογραφία θώρακος είναι μη ειδικά. Λοιπόν, υποθερμία, τι επιδράσεις έχει υποθερμία, τι φυσιολογικές επιδράσεις έχει υποθερμία και γιατί είναι σημαντικά στον αλγόριθμο του ALS. Η υποθερμία μειώνει το βασικό μεταβολισμό και την καρδιακή παροχή. Γιατί? Γιατί σε καταστάσεις υποθερμίας αυξάνεται η υποθαλαμική TRH, αυξάνεται η υποθαλαμική TRH, η TSH, αυξάνεται η TAF3 και μαζί η TAF3 και η επινεφρίνη επιδρούν στο λιπόδιστο προς θερμογένεση, άρα διατήρηση της ομοιόστασης. Άρα θα μειωθεί ο βασικός μεταβολισμός, θα μειωθεί η καρδιακή παροχή και θα μειωθούν οι ανάγκες του οξυγόνου, του εγκεφάλου για οξυγόνο, κατά 5-7%. Και γιατί είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό γιατί αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δηλαδή κάνουμε σωστή κάρπα, σε καρδιοπνευστική ανακοπή οφειλόμενη σε υποθερμία είναι δυνατή η επαρκή σωστική οξυγόνωση. Άρα η άριστη νευρολογική πρόγνωση και αποκατάσταση. Επίσης, γιατί στην υποθερμία αλλάζει ο αλγόριθμος του ALS? Γιατί η υποθερμική καρδιά έχει είτε μικρή είτε καθόλου απαντητικότητα στα αγκιοδραστικά, στα φάρμακα. Έχει στενό θεραπευτικό παράθυρο, μπορεί να είναι και τοξική. Γιατί μπορεί να είναι τοξική? Γιατί στην υποθερμία αυξάνεται το ενδοκυτάριο ασβέστιο και υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για έκπτωση της μυοκαρδικής λειτουργίας και στην υποθερμία και στην επαναθέρμανση. Γι' αυτό τροποποιείται ο αλγόριθμος της κάρπα στην υποθερμία. Λοιπόν, εδώ είναι ο αλγόριθμος των Ευρωπαίων του 2021. Δεν το βρίσκω ιδιαίτερα
εύχριστο. Αυτά που θέλω να συγκρατήσετε από εδώ, θα δούμε και τον Αμερικάνικο, ο οποίος είναι πιο αναλυτικός, ότι πότε, πότε δεν κάνουμε, δεν ξεκινάμε κάρπα, όταν έχουμε σημεία μη αναστρέψιμου θανάτου, τα οποία δεν είναι η μυδρίαση, δεν είναι η ακαμψία. Θα μπορούσαν να είναι οι πτωματικές υποστάσεις. Πότε δεν κάνουμε κάρπα, όταν για το διασώστη διακινδυνεύεται η ασφάλεια του διασώστη και όταν έχει κάρτα DNR. Συχνώς στους Ευρωπαίους, όχι τόσο σε εμάς. Λοιπόν, αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ξεκινάμε αμέσως κάρπα. Ξεκινάμε κάρπα, προσπαθούμε είτε να αερίσουμε, είτε να εξασφαλίσουμε τον αγωγό, αν μπορούμε. Και το σημαντικό, σε θερμοκρασία πυρήνα κάτω από 30 βαθμούς, δίνουμε max 3 απεινιδόσεις και δεν χορηγούμε φάρμακα. Από αυτόν τον αλγόριθμο, θεωρώ σημαντικό ότι μπαίνει το ECLS, δηλαδή την εξωσωματική υποστήριξη της ζωής, γιατί είναι η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος εσωτερικής επαναθέρμανσης, θα το δούμε και πιο κάτω. Και αν δεν γίνεται και δεν είναι γρήγορα εφικτό αυτό, πηγαίνουμε τον ασθενή σε νοσοκομείο, αν είμαστε σε περιφερειακό νοσοκομείο, και προσπαθούμε να τον επαναθερμάνουμε είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά με άλλους τρόπους. Και επίσης το HOPE score. Το HOPE score είναι ουσιαστικά δείκτης πρόγνωσης πώς θα πάει ο ασθενής αν επιχειρήσουμε εξωσωματική υποστήριξη της ζωής και εξωσωματική εσωτερική επαναθέρμανση με τις συσκευές που θα δούμε παρακάτω. Εδώ είναι η αμερικάνικη αλγόριθμη, αρκετά παλιή, αλλά είναι αρκετά εύγλωτη. Γιατί αρχικά μέτρα σε όλους τους ασθενείς, ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε, να του βάλουμε τα υγρά ρούχα, αν υπάρχουν, να βάλουμε κουβέρτες, να του σκεπάσουμε κουβέρτες και να ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να τον απομονώσουμε από τις συνθήκες κρύου. Τώρα, αν ο ασθενής, όπως στην περίπτωσή μας, δεν βρίσκεται σε ανακοπή, ξεκινάμε κάρπα. Ξεκινάμε κάρπα και δεν σταματάμε κάρπα. Απεινιδώνουμε maximum 3 φορές. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε ή να εξασφαλίσουμε τον αεραγωγό. Δίνουμε υγροποιημένο οξυγόνο θερμό. Και μέσω ενδοφλέβειας πρόσβασης δίνουμε υγρά ζεστά, ιδανικά 42-43 βαθμούς. Έχοντας πάρει μία όσο δυνατόν αξιόπιστη μέτρηση θερμοκρασίας πυρήνας, θυμίζω ότι οι τεχνικές οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούμε την υποεκτιμούν, όμως αν δούμε στις τεχνικές μία θερμοκρασία 20 βαθμούς Κελσίου, είμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής είναι σοβαρά υποθερμικός. Ιδανικά γίνεται, επαναλαμβάνω, μέσω εισοφαγικού αθετήρα. Θερμοκρασία κάτω από 30, συνεχίζουμε κάρπα, δεν δίνουμε φάρμακα και απεινιδώνουμε max 3 φορές. Και προσπαθούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα να επαναθερμάνουμε τον ασθενή με τεχνικές ενεργής εσωτερικής επαναθέρμανσης. Δηλαδή, ενδοφλέβεια υγρά, όπως είπαμε και πριν, ζεστά, υγροποιημένο ζεστό οξυγόνο, ενδοπεριτοναϊκό λαβάς ή υπάρχουν και άλλες τεχνικές λαβάς στην πεζοκοτική κοιλότητα. Υπάρχουν τεχνικές, πέρα από το εξωσωματική, το rewarding θα το δούμε πιο αναλυτικά, υπάρχει και η επαναθέρμανση μέσω της αιμοδιάλυσης. Και αν είναι πάνω από 30, συνεχίζουμε την κάρπα. Δίνουμε φάρμακα, αλλά τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να δίνουν την αδρεναλίνη όχι κάθε 3 με 5 λεπτά, αλλά ίσως κάθε 8 με 10 λεπτά. Γιατί είπαμε ότι το υποθερμικό μυοκάρδιο είναι λιγότερο ευαίσθητο στα ινότροπα φάρμακα. Λοιπόν, και όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, σύμφωνα με τον αλγόριθμο, επαναλαμβάνουμε τις απεινιδόσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η μέθοδη επαναθέρμανση. Υπάρχουν οι passive external με τις κουβέρτες. Η ενεργή εξωτερική, που είναι ουσιαστικά ζεστές κουβέρτες, μπορούμε να τον εμβυθίσουμε σε ζεστό νερό, ζεστό υγροποιημένο οξυγόνο, και θα επιμείνω εδώ πέρα, στο active internal και στις εξωσωματικές. Πιο πολύ στο active internal, γιατί είναι πρακτικά πιο εύκολα διαθέσιμος. Ζεστός υγροποιημένος αέρας, ζεστά διαλύματα, λαβάζ, είτε στην πεζοκοτική κοιλότητα, είτε στην ουροδόχο κίστη, είτε στην περιτοναϊκή κοιλότητα, υπερτοναϊκή διάλυση, υπερτοναϊκό λαβάζ. Τώρα, στην εξωσωματική, στις μεθόδους εξωσωματικής υποστήριξης ζωής και επαναθέρμανσης, έχει να κάνει με την συνεχή διαλύπουσα
αιμοδίαλυση, το bypass και το ECMO, κυρίως το VA ECMO. Μείνετε πιο πολύ σε αυτά και να δούμε ποιες είναι οι ενδείξεις για αυτά. Λοιπόν, σε σοβαρή υποθερμία, δηλαδή σε θερμοκρασία πυρήνα κάτω από 28 με 30, οι τεχνικές εξωσωματικής υποστήριξης ζωής, δηλαδή τι σημαίνουν αυτά, υποκαταστά με τη λειτουργία της καρδιάς μια μηχανική αντλία και των πνευμών από μια μεμβράνη οξυγόνωσης. Σημαντικό, ελέγχουμε τη θερμοκρασία του κυκλώματος. Είναι η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος για παροχή ενεργητικής εσωτερικής επαναθέρμανσης. Χρησιμοποιούνται δύο, το καρδιοπνευμονικό bypass και το VA ECMO. Το VA ECMO είναι η μέθοδος εκλογής. Λοιπόν, όταν τεχνικές της εξωματικής υποστήριξης της ζωής δεν είναι διαθέσιμες, τότε άλλες τεχνικές εσωτερικής ενεργητικής επαναθέρμανσης, το περιτοναϊκό λαβάζ, ενδοαγκιακός καθετήρας, συνεχής διαλύψης αιμοκάθαρσης είναι ενδεικνυόμενες. Ο βέλτιστος ρυθμός είναι αδιευκρινίσεως, όμως συστήνουμε μία αργή και σταδιακή επαναθέρμανση στις τάξεις των 3 με 5 βαθμών Κελσίου ανά ώρα, γιατί αυτό έχει σχετιστεί με καλύτερα νευρολογικά αποτελέσματα. Ποιες είναι οι σχετικές αντενδείξεις σωματικής υποστήριξης της ζωής? Είναι σχετικές, δεν υπάρχουν απόλυτες. Όταν η θερμοκρασία του πυρήνα είναι πάνω από 30, γιατί μάλλον η καρδιοπνευστική ανακοπή δεν οφείλεται στην υποθερμία. Όταν υπάρχει σοβαρό τραύμα, όταν υπάρχουν συνοσηρότητες οι οποίες είναι πολύ βαριές και δυνητικά επιβαρύνουν πάρα πολύ την πρόγνωση, και όταν η θωρακική συμπιέωση, γιατί είπαμε πριν στον αλγόριθμο ότι η βασική προϋπόθεση σε όλα είναι να κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις χωρίς διάλειμμα. Όταν λοιπόν οι θωρακικές συμπιέσεις δεν είναι δυνατές, γιατί απλά έχουν παγώσει οι ιστοί. Λοιπόν, αντίθετα με τις άλλες, με τις αντενδείξεις γενικότερα για την εξωσωματική υποστήριξη της ζωής στην υποθερμία, οι παρακάτω δεν είναι αντενδείξεις. Για παράδειγμα, δεν είναι αντένδειξη ασυστολία. Δεν είναι αντένδειξη ημιδρίαση. Δεν είναι αντένδειξη ηλικιωμένη με συνοσηρότητες. Και δεν είναι αντένδειξη ο χρόνος ο οποίος ο ασθενής έγινε ουσιαστικά χωρίς κυκλοφορία. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις επιβίωσης με καλά νευρολογικά αποτελέσματα, με περιπτώσεις μη κυκλοφορίας πάνω από μία ώρα. Δεν υπάρχει καμία απόλυτη αντένδειξη για εξωματική υποστήριξη της ζωής. Αντίθετα, οι ενδείξεις είναι όταν έχουμε καρδιοπνευστική ανακοπή και υποθερμία με ένα συμβατό μηχανισμό από το ιστορικό. Και όταν έχουμε το Hope Survival, αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο βρίσκουμε online, που μας λέει ότι αν βάλουμε τον ασθενή σε εξωματική υποστήριξη της ζωής και ενεργητική εσωτερική επαναθέρμανση, θα έχουμε πιθανότητες επιβίωσης πάνω από 10%. Τι παίρνει υπόψη του? Παίρνει την ηλικία, το φύλλο, τη θερμοκρασία πυρήνα, το κάλιο. Πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα δούμε ότι πριν από την απόφασή μας πρέπει να μετρήσουμε τουλάχιστον το κάλιο, την παρουσία ασφυξίας από το ιστορικό και την διάρκεια της καρδιοπνευστικής αναζωογόνησης. Λοιπόν, αλγόριθμος CARPA. Μετράμε θερμοκρασία του πυρήνα, ειδικά με ισοφαγικό καθετήρα. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να δείξω το βίντεο, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ απλά, αρκεί να το έχουμε. Μετράμε το κάλιο, είναι στο HOPE, γι' αυτό μετράμε το κάλιο και είναι μόνη από τις μόνες ενδείξεις που θα μπορούμε να σταματήσουμε παροδικά την κάρπα για να αποφύγουμε την εμόλυση, που παρακεντούμε στα μυρία αγγεία, είτε μυρία αρτηρία είτε μυρία φλέβα, ό,τι είναι πιο εύκολα προσβάσιμο. Και μετράμε το HOPE. Γιατί? Για να εκτιμήσουμε τι πιθανότητες επιβίωση έχει ο ασθενής μετά από ενδεχόμενη εξωματική υποστήριξη της ζωής. Αν είναι πάνω από 10, είναι στις ενδείξεις. Και πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί με τις προϋποθέσεις σωστή διάγνωση, διαλογή, το HOPE και θεραπεία, δεν σταματάμε. Θα το δούμε και πότε δεν σταματάμε. Είναι δυνατή η άριστη νευρολογική πρόγνωση ακόμα και μετά από καρδιοπνευστική ανακοπή με διάρκεια και των ωρών. Χαρακτηριστικά από τη βιβλιογραφία. Μετά από ενεργητική επαναθέρμανση με τεχνική εξωματική υποστήριξη ζωής, σε παιδιατρικό ασθενή ήταν 11,8 αρχική θερμοκρασία πυρήνα, για ενήλικο ασθενή 13,7. Οπότε έχει νόημα. Εδώ είναι μια συστηματική ανασκόπηση από το 2019 με τις περιπτώσεις επιβίωσης με καλό νευρολογικό outcome. Με τεχνικές εξωματικής υποστήριξης ζωής, είτε bypass είτε VA ECMO. Και βλέπουμε όχι μόνο επιβίωση, αλλά καλό νευρολογικό outcome. Σε αυτό το case report αυτό 100%, σε αναδρομικές μελέτες 36%,
52%, σε review 42% και 35%, 50% και 33%. Είναι, γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Γιατί είναι δυνατή η επιβίωση με καλό νευρολογικό outcome σε ικανοποιητικά ποσοστά. Λοιπόν, και τώρα είπαμε ο ρόλος της υποθερμίας. Μιλήσαμε για το ρόλο την υποθερμία ως αίτιο της καταπνευστικής ανακοπής και τώρα σαν μέτρο θεραπείας. Πότε, όταν έχουμε αποκατάσταση της κυκλοφορίας, έχει βρεθεί ότι λέγεται θεραπευτική υποθερμία ή targeted temperature management. Ότι βελτιώνει το νευρολογικό outcome και τη θνητότητα, και τα δύο είναι σημαντικά, γιατί προλαμβάνει ουσιαστικά τις επιπλοκές της επανεμάτωσης και ιδιαίτερα την τραυματική βλάβη του εγκεφάλου λόγω της ισχαιμίας, το τραυματισμό μετά από επανεμάτωση, θυμίζω τον κίνδυνο διάχυτης εναγκιακής πήξης μετά από επανεμάτωση. Γι' αυτό τι κάνουμε, σε τρεις φάσεις, προσπαθούμε με τεχνικές που είναι οι αντίστροφες ουσιαστικά της ενεργούς εσωτερικής υποθερμίας, με τεχνικές δηλαδή ενεργούς εσωτερικής υποθερμίας, προσπαθούμε γρήγορα να πιάσουμε μια θερμοκρασία 32-34, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να το διατηρήσουμε 12-24 ώρες και μετά να τον επαναθερμάνουμε σταδιακά. Ποιες είναι οι ενδείξεις ουσιαστικά σε ασθενείς με καταπνευστική ανακοπή σε εξωτερικό περιβάλλον? Ουσιαστικά η ένδειξη είναι απεινιδώσιμη ρυθμή. Ενώ ασθενείς με καταπνευστική ανακοπή στο νοσοκομείο είναι όλοι οι ασθενείς με καταπνευστική ανακοπή. Και ποιοι ασθενείς δεν μπαίνουν στο θεραπευτικό αυτό πρωτόκολλο? Ασθενείς με αιμορραγικό εγκεφαλικό, ασθενείς με γλασκόπη πάνω από 8, με μη ελεγχόμενη αιμορραγία, μη ελεγχόμενη αιμοδυναμική αστάθεια και καρδιακή ανακοπή οφειλόμενη στο τραύμα. Κανένας ασθενής δεν είναι νεκρός μέχρι να είναι ζεστός και νεκρός. Αυτό θέλω να κρατήσετε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο μιλήσαμε για την υποθερμία.